Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη φάρμα. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ότι θα δούμε απόψε λοιπόν στους τουλεπτικούς μας δέκτες στο reality. Σήμερα λοιπόν τα μέλη της γαλάζιας ομάδας δίνουν όλη τους την ενέργεια στην ολοκλήρωση της κατασκευής του στάβλου που θα φιλοξενήσει λοιπόν τη νέα του αγελάδα. Τα μέλη της πράσινης ομάδας κάνουν τις καθημερινές τους δουλειέ. Ο Λεωνίδας λοιπόν υποδέχεται τους παίκτες για την δεύτερη δοκιμασία ασυλίας. Οι παίκτες θα είναι κλεισμένοι σε κλουβιά και θα πρέπει να ψαρέψουν τα αυτιάρια τους για να καταφέρουν να αποδράσουν. Όταν όλα τα μέλη της ομάδας απελευθερωθούν, καλούνται να ανέβουν σε ένα τοίχο, δημιουργώντας λοιπόν μια ανθρώπινη πυραμίδα. Η ομάδα που θα επιδείξει δύναμη, αντοχή αλλά και πνεύμα σε αυτή την απαιτητική δοκιμασία θα είναι και αυτή που θα πάρει την νίκη. Για τη χαμένη ομάδα λοιπόν θα ακολουθήσει φυσικά συμβούλιο. Ο Νίκος λοιπόν Κοβέο ω πρώτο μονομάχο θα πρέπει λοιπόν να υποδείξει τον δεύτερο. Από ποια ομάδα όμω θα καλεστεί άραγε να ψηφίσει, από την πράσινη ή από τη γαλάζια ομάδα. Ποια λέτε λοιπόν να είναι η τελική του απόφαση σε σχέση με τον δεύτερο μονομάχο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δύο μονομάχοι θα μείνουν μόνοι του σε δύο μαγικά δεντρόσπιτα τα σπιτάκια των μονομάχων για να ξεκουραστούν αλλά και να σκεφτούν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν στη μονομαχία του Αχιρώνα. Αυτά λοιπόν θα δούμε σήμερα. Αναμένουμε λοιπόν με αγωνία να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!